σας φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο Direwolf 20 Feed the Beast Mod Pack. Είμαι ο Leon.gr και αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 4. Και ας ξεκινήσουμε λίγο στα γρήγορα. Έχουμε καινούργια πράγματα από το προηγούμενο επεισόδιο. Έκανα λίγο mine, έχουμε μια ενοχλητική αράχνη. Μισό λεπτό λίγο. Ωραία, ελπίζω να εξαφανιστεί τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έκανα τόση ώρα. Νομίζω ότι ηχογραφούσα, αλλά τελικά δεν ηχογραφούσα. Και... λοιπόν, ας ξαναπώ λίγο στα γρήγορα. Ξαναμιλήσω λίγο για τα βαρέλια, αυτά εδώ κάτω. Αυτά τα βαρέλια αποθηκεύουν ένα αντικείμενο και μόνο, μπορούν να αποθηκεύσουν. Φτιάχνονται κάπως έτσι, κορμούς σε αυτό εδώ το σχήμα και ένα half slab από πάνω, από οποιοδήποτε είδος ξύλου, είτε κορμού. Τα τοποθετείτε και κάνοντας δεξί κλικ επάνω τους αφήνετε το αντικείμενο που κρατάτε στο χέρι. Κάνοντας διπλό δεξί κλικ αφήνετε ό,τι έχετε στο inventory σας από αυτό το αντικείμενο. Όπως βλέπετε άφησα μια 64 και 33 κομμάτια. Κάνοντας αριστερό κλικ επάνω της παίρνετε μια 64 και αφήνετε εγώ υπό πίσω. Και κάνοντας shift και αριστερό κλικ παίρνετε ένα αντικείμενο. Όπως για παράδειγμα στα redstone χρειάζεται πάντα ένα stack ολόκληρο, αλλά ένα αντικείμενο. Κάνοντας δεξί κλικ στο redstone, στο βαρέλι με διπλό δεξί κλικ θα αφήσετε ό,τι αντικείμενο έχει το βαρέλι αν είναι γεμάτο, αν έχει ήδη ένα αντικείμενο. Δεν μπορείτε να βάλετε παραπάνω από ενός είδους μέσα. Χωράει 64-63 τράδες, υπάρχει και αναβάθμιση γι' αυτό. Ωραία, τα ξαναείπα στα γρήγορα, δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο. Βλέπετε έχω φτιάξει μερικά πράγματα. Αυτό εδώ το αντικείμενο λέγεται hopper. Στην ουσία είναι, κρατάει τα αντικείμενα μέχρι να βρει χώρο από κάτω για να τα πετάξει. Μπορεί να τα στιβάξετε σε αυτήν εδώ τη σειρά ή μορφή. Με λίγα λόγια, αν πετάξουμε κάτι εδώ θα κατέβει εδώ και μετά θα καταλήξει εδώ, μόλις βρει χώρο φυσικά. Οπότε έχουμε το pulverizer μας, μπορούμε να κάνουμε pulverize σίδερο για παράδειγμα και να έχουμε εδώ μέσα κανένα δυο stacks, κανένα δυο 64 σίδερα ακόμη. Πιο πάνω, μάλλον όχι πιο πάνω, στο ίδιο μπορούμε να πετάξουμε και copper ή χαλκό δηλαδή ή χρυσό και πιο πάνω και τα υπόλοιπα ό,τι έχουμε κάνει mine για να γίνει pulverize. Και μόλις γίνει pulverize έχουμε αναθέσει εδώ πέρα τη δεξιά πλευρά στο πορτοκαλί, την έξοδο, και στην έξοδο έχουμε το φούρνο μας, αυτή τη στιγμή ψήνει πέτρες. Ωραία, έχουμε και παράδειγμα. Μόλις ψηθούν αυτές οι 6 πέτρες θα πέσουν μέσα τα αλουμίνια, το ψήσιμο, οπότε ας το βοηθήσουμε λίγο. Όπως βλέπετε τα αλουμίνια πέφτουν ένα-ένα μέσα και μόλις τελειώσουν και τα αλουμίνια θα ψηθούν και οι υπόλοιπες πέτρες και αμέσως μετά θα συνεχίσουν και θα βγουν από τη δεξιά πλευρά όπως το έχω χωρίσει εγώ εδώ και θα μπουν σε αυτό εδώ το chest. Όπως βλέπετε οι πέτρες μας που ψήνονταν είναι ήδη εδώ. Λοιπόν, και για να δούμε τι άλλο ξεχνάω να πω. Α ναι, μίλησα για αυτά εδώ τα flax seeds, τα οποία βρίσκονται εδώ. Αυτά εδώ έχουν αυτή τη μορφή στο texture pack το δικό μου τουλάχιστον στους flax. Αυτά εδώ είναι φυτά που πιάνουν 2 blocks, αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλα κόκαλα για να κάνω την επίδειξη που έκανα ενώ δεν ηχογραφούσα και μιλούσα μόνος μου στον τοίχο. Λοιπόν, τα φυτά αυτά μεγαλώνουν και πιάνουν 2 blocks, μπορείτε να σπάσετε μόνο το πάνω και να αφήσετε το κάτω θα ξαναμεγαλώσει. Παράγουν νήμα, strings. Και πριν λίγο έφτιαξα 64 strings για να κάνω το εξής. Λοιπόν, δεν έχω, όχι, κακώς.
Λοιπόν, για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την τσάντα, αυτή η τσάντα φτιάχνεται από αυτά εδώ που λέγονται canvas. Χρειάζεται, για να φτιάξουμε αυτή η τσάντα χρειαζόμαστε 64 strings, μνήματα, σύνολο. Και φτιάχνεται ως εξής, βάζουμε ένα ξυλάκι στη μέση γύρω γύρω τα νήματα, φτιάχνουμε ένα καμβά. Θα χρειαστούμε 8 καμβάδες για να φτιάξουμε αυτή την τσάντα. Και αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε μια μπογιά στη μέση, για να δούμε λίγο, έτσι μπράβο, κάπως έτσι μια μπογιά στη μέση και θα μπορούμε να φτιάξουμε διαφόρων χρωμάτων τσάντες. Τώρα οι τσάντες τι χρησιμεύουν, έχουν ώρα, έχουν χώρο όσο ένα chest, μπορείτε να τα παίρνετε μαζί σας για όταν πάτε για mine, να έχετε μαζί σας τροφή, ή όπως έχω ένα κουβάς πριν που πέσουμε σε λάβα, ο οποίος κουβάς δεν πρέπει να είναι άδειος. Να δεν κάνω λάθος, τώρα είχα γεμίσει πριν το πετάξω μέσα. Ωραία. Εδώ όπως βλέπετε έχω μόνο μία μηχανή να δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Έκανα pulverize τα περισσότερα που πήγα για mine μεταξύ το προηγούμενο επεισόδιο και αυτού. Χρειαζόμαστε ένα redstone, πήγα και μάζεψα λίγο και έφτιαξα το φούρνο μας εκεί. Το φούρνος μας λίγο να δείξω πως γίνεται. Ωραία, εδώ είμαστε. Χρειαζόμαστε ένα redstone από πάνω, ένα machine frame και ένα redstone reception coil. Αυτά εδώ τα δύο τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Το reception coil φτιάχνουμε δύο redstone και ένα gold. Το machine frame είναι αυτό εδώ πέρα, με γυαλιά, σίδερο και ένα χρυσό. Και από εκεί πέρα δύο κύβους από bricks, οι οποίοι φτιάχνονται πολύ απλά έτσι, το οποίο, τι άλλο, και δύο copper, φτιάχνουμε το φούρνο μας, ο οποίος λειτουργεί επίσης με buildcraft energy, ενέργεια, το ίδιο με το pulverizer. Επίσης μπορείτε να ορίσετε από που θα μπαίνει, από που θα βγαίνει, τις εξόδους, τις εισόδους, να δείτε την ενέργεια εδώ ή να το ορίσετε. Νομίζω δεν μίλησα στο προηγούμενο επεισόδιο γι' αυτό. Εδώ βλέπουμε την ενέργεια που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή, είναι 0,8 megajoules, megajoules ανά tick, τη maximum ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα, και την ενέργεια που έχει μέσα στην μπαταρία του, την ενσωματωμένη αυτό εδώ. Στο κόκκινο tab, redstone control, μπορούμε να ορίσουμε αυτά τα τρία, είναι οι τρεις επιλογές μας. Το disable σημαίνει ότι αν βάλουμε ένα redstone torch ή κουμπί μοχλό από δίπλα ή επάνω στο φούρνο, όπως όλα τα μηχανήματα μπορούμε να το επηρεάσουμε, αλλά άμα το έχουμε σε αυτό εδώ το mode δεν επηρεάζεται. Αν το έχουμε σε αυτό, το φούρνος μας θα δουλεύει, ενώ ο μοχλός είναι κλειστός, οπότε δεν χρειάζεται low energy. Συγγνώμη. Sorry guys. Λοιπόν, για να δούμε. Και έλεγα ότι ναι, αυτό το κουμπάκι εδώ είναι όταν είναι κλειστός ο μοχλός, και αυτός όταν είναι ανοιχτός. Με λίγα λόγια, ο φούρνος μας θα σταματήσει να δουλεύει, θα τελειώσει την πέτρα, γιατί περιμένει redstone signal για να συνεχίσει. Όπως βλέπετε, αποθηκεύει ενέργεια αλλά δεν την καταναλώνει. Οπότε το βάζουμε σε αυτό και συνεχίζει κανονικά να ψήνει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για όλα τα μηχανήματα που έχουν αυτό το interface, τα κουμπάκια της επιλογής. Και αυτά εδώ, αν δεν μίλησα την προηγούμενη φορά, τι δεν θυμάμαι αν μίλησα και ποια πολλές φορές μίλησα. Λοιπόν, αυτά είναι οι έξοδοι, είναι το πάνω, το κάτω, το αριστερά και το δεξιά. Και αυτό είναι το από πίσω, από μπροστά δεν μπορείτε να βάζετε ή να βγάζετε πράγματα. Βλέπετε εδώ έχω απενεργοποιήσει το από τα αριστερά και έχει φύγει. Αν το ενεργοποιήσουμε, βλέπετε, είναι μπλε. Και τα χρώματα αντιπροσωπεύουν
τα κουτάκια τα οποία βλέπετε εδώ. Με λίγα λόγια, το μπλε είναι η είσοδος, το πορτοκαλί και το κίτρινο είναι η έξοδος. Αυτά εδώ τα κουτάκια. Λοιπόν, αυτά νομίζω για τώρα. Θα πάω λίγο για mind στα γρήγορα. Και όπα, μακριά από το σπίτι μου, άλλο creeper. Να κάνω λίγο και σένα. Και άλλο στο σπίτι μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, και αμέσως μετά πρέπει να φροντίσω να μαζέψω λίγα ένα διαμάντι, γιατί έχω φτάσει στο τέταρτο επεισόδιο και δεν έχω ούτε ένα διαμάντι. Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι και πολύ καλό. Ξεχωριστούμε λίγο, γίνεται σήμερα με τα τηλέφωνα, με συγχωρείτε λίγο. Και πάει και το τηλέφωνο. Με αυτές τις προσφορές, μια ούτερ, μια η Fortnite. Οπότε θα πάμε χαμπάρι. Λοιπόν, και όπως βλέπετε κατεβαίνω προς τα ορυχεία, να κάνω λίγο mine. Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι ενδιαφέρον να με βλέπετε να κάνω mine, θα το κόψω κάπου εδώ και θα τα ξαναπούμε όταν ξαναανέβω. Όπως να σας δείξω λίγο, έχω βρει αυτό εδώ το όμορφο μέρος. Κατέβετε ακριβώς από το σπίτι μου, ολευθεία, θα βρεθείτε εδώ. Και μπορείτε να το εξερευνήσετε κι άλλο. Θα ανεβάσω το χάρτη, θα έχω κάνει μερικές τρύπες ακόμα λογικά μέχρι τότε. Μπορείτε να το εξερευνήσετε, να πάτε και προς τα εκεί, δεν πήγα. Έχω μες στην τσάντα μου και αυτό εδώ. Πολύ απλά με το κόλπο που σας είχα δείξει και σε προηγουμένες σειρές του Take It. Πολύ απλά έτσι μπορείτε να προχωρήσετε. Όπως βλέπω έχει προς τα εκεί. Λοιπόν, ας πάω λίγο για mine και τα λέμε ξανά σε λίγο. Να πω επίσης ότι αν κατεβάσετε το χάρτη μου, σε περίπτωση που κατέβετε στις σπηλιές που έχω ήδη βάλει torch, το torch τα βάζω από τα δεξιά μου όταν πηγαίνω, οπότε άμα χαθείτε μπορείτε πολύ απλά να ψάχνετε τα torch που είναι στα αριστερά σας και να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή. Όπως βλέπετε κάπως έτσι, το torch αυτό είναι από τα αριστερά μας στο γυρισμό και βάζω από τα δεξιά μας στο πήγαινε. Λοιπόν, οπότε αυτά νομίζω, για να μην χαθείτε. Και αφού γύρισα από το mine, ξεκίνησα λίγο να καθαρίζω αυτά και έχω βάλει εδώ για τα ores μου για pulverize. Γιατί το αλουμίνιο δεν κάνει pulverize. Να στο βάλουμε το αλουμίνιο εδώ. Ωραία, λοιπόν, θυμήθηκα το εξής. Θέλω να φτιάξω το πάτωμα από ξύλο και επειδή μου τελειώνει το φύρ, δεν μου τελειώνει ακριβώς, αλλά επί τη ευκαιρία μπορούμε να φτιάξουμε ένα ακόμη μηχάνημα, το οποίο λέγεται sawmill. Είναι αυτό εδώ πέρα. Θα χρειαστούμε κλασικά το δίδυμο αυτό, δύο οποιασδήποτε σανίδες, ελπίζω και τα φυρ, δύο κόπερ και ένα σιδερένιο ξεκούρι. Δεν βλέπω καμία δυσκολία. Θα μας φτιάξουμε το τσεκούρι μας. Έχουμε τα μηχανήματά μας έτοιμα. Θα χρειαστούμε δύο από αυτά και θα χρειαστούμε και δύο σανίδια, τα οποία
Ναι, αλλά θα έχουμε στα έτοιμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε. Και τα δύο κόπερ και δεν κάνουν αυτά τα σημεία. Μάλλον πρέπει να πάω να φέρω λίγο κανονικό ξύλο. Εν τω μεταξύ φύτεψα και τα τρία ράμπερ τρεις από εδώ έξω. Πρέπει να φέρω λίγο κανονικό ξύλο. Και μάλιστα να φυτέψω και κάνα δυο δέντρα έξω από το σπίτι, γιατί δεν είναι η κατάσταση αυτή. Θα τα χρειαστούμε και αυτά για να φτιάξουμε τους κόσμους μας στο Mistcraft, που προς το παρόν δεν μας χρειάστηκαν, αλλά αρκετά σύντομα θα μας χρειαστούν. Λοιπόν, θα το τοποθετήσουμε εδώ. Ναι, χρειαζόμαστε πριν από το pulverizer κάτι. Έχουμε μπλοκάρει την αριστερή πλευρά. Θα μπλοκάρουμε και τη δεξιά πλευρά από εδώ. Μπλοκάρουμε λίγο. Φυσικά θα μπλοκάρουμε όλες τις πλευρές εκτός από την από πάνω. Ωραία. Και την από πάνω, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα στο σόμιλ πολύ απλά βάζουμε τα ξύλα μας μέσα και δεν λειτουργεί ούτε αυτό με το... Αν δεν έχει ενέργεια. Γιατί έκλεισα και το τέταρτο, την τέταρτη μηχανή μας. Ας βάλουμε μπρος λοιπόν τις μηχανές μας. Και για να δούμε λίγο, μας πάει λίγο μπρος, όπως πάει εδώ. Δεν έχουμε ενέργεια. Και να δείξω λίγο επί την ευκαιρία, αυτό εδώ είναι το flux, το φυτό. Άμα σπάσω το από πάνω, ο δηλαδή μας δίνει ένα string και μερικούς σπόρους, και το κάτω, το από κάτω μένει όπως ήταν, θα ξαναμεγαλώσει. Πα
παρένθεση. Λοιπόν, για να δούμε, ωραία, ξεκίνησε να ανεβάζει ενέργεια, το pulverizer δουλεύει, ο φούρνος μας δουλεύει. Λοιπόν, για να δούμε, ας πετάξουμε και αυτό εδώ, βάσκε. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε λίγο. Όχι, απευθείας για smelting. Μπορεί να γίνει macerate όμως. Οπότε κακώς το βάζω εδώ. Θα έπρεπε να το κρατήσω όπως είναι. Και έκανα και πολλά κιόλας. Δεν ξέρω πού ακριβώς χρησιμεύουμε. Για να δούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Δεν θα τους χρησιμεύσει και πολύ σύντομα. Οπότε θα μαζέψουμε ένα σωρό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το sawmill. Βάζοντας τους κορμούς μέσα, θα τους μετατρέπει σε σανίδια, αλλά όχι σε 4 αλλά σε 6 σανίδια, και θα σας δίνει και αυτό εδώ το υλικό που λέγεται sawdust, το οποίο sawdust, άμα το βάλετε σε αυτό το 8 κομμάτια sawdust, σε αυτήν εδώ τη μορφή, σας δίνει ένα compressed sawdust. Και επίσης, άμα κάψετε το compressed sawdust, θα σας δώσει ένα charcoal. Το ξέρετε, είναι κάτι σημαντικό για να μπείτε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά στην τελική σας δίνει 2 σανίδια παραπάνω ένα κορμό, οπότε πιστεύω ότι αξίζει, και σας δίνει πίσω το κάρβουνο που θα χρησιμοποιήσετε, πιστεύω, για να κάψετε, για να το μετατρέψετε το ξύλο. Και όπως βλέπετε, σας δίνει σχεδόν κάθε φορά sawdust. Ωραία, για να δούμε αν λειτουργεί και με το φύρ και τι σανίδια μας δίνει. Μάλιστα, δεν πειράζει. Για να μετατρέψουμε λίγο αυτό εδώ, να το δοκιμάσουμε, το κάνουμε μια φορά. Και αυτό μετά να το λιώσουμε εδώ. Μετά εσύ συνεχίζεις. Και περιμένουμε τώρα το charcoal μας να γίνει. Λογικά, εδώ είναι, ωραία, πολύ ωραία. Ωραίος, αυτό γεμίζει. Νομίζω ότι αυτά για αυτό το επεισόδιο, θα κλείσουμε κάπου εδώ. Στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε λίγο σε μαγικά πράγματα και στο Feed the Beast υπάρχουν μαγικά πράγματα. Βλέπετε, έχουμε έκλειψη σελήνης, η νέα σελήνη σήμερα το βράδυ, βλέπετε. Λοιπόν, θα μπούμε σε μαγικά πράγματα και μάλιστα ας κάνουμε μια εισαγωγούλα σε αυτό το επεισόδιο. Με ένα πράσινο κρύσταλλο και θα φτιάξουμε το ραβδάκι μας. Δεν θα πω πολλά, αυτό εδώ είναι το ραβδί μας. Βλέπετε, φορτίζει από το περιβάλλον, δεν πάτησε κάποιο κουμπί. Και θα πούμε περισσότερα στο επόμενο επεισόδιο, οπότε τα λέμε τότε. Από μένα, γεια σας.